Μένουμε στα θέματα της εγκληματικότητας. Η αστυνομία ήξερε για τη δράση ενός από τους καταζητούμενους για τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού με Καλάζνικοφ και δεν έκανε τίποτα, είπε χθες ο δήμαρχος Πάχου, αφού ο Φέδωνας Φέδωνος. Μίλησε για ανίκανους αλλά και για επίορκους αστυνομικούς που υποθάλπουν το έγκλημα, ενώ κάποιοι από αυτούς παίρνουν προαγωγές. Έχουμε τον δήμαρχο Πάχου στο τηλέφωνο. Κύριε Φέδωνος, καλημέρα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά που έχετε πει που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλω να μου σχολιάσετε κάτι τελευταίο. Ότι η νέα μονάδα, η ειδική μονάδα που ετοιμάζει η αστυνομία, θα διαθέτει, λέει, και επιχειρησιακό κλάδο που θα αναλάβει να ταράξει στην νομιμότητα τον υπόκοσμο με συνεχείς έρευνες και ελέγχους γνωστών εγκληματικών στοιχείων. Είσαστε ικανοποιημένος με αυτό? Σας ακούγεται καλά? Είναι εφικτό? Τίποτα δεν μου ακούγεται καλά μέχρι να δω τα αποτελέσματα. Ως απλός πολίτης αυτού του τόπου, πολλές εξαγγελίες κατά καιρούς έχουμε ακούσει. Τώρα ξεκινάει η μεγάλη εκστρατεία κατά του εγκλήματος μας. Καλά, γιατί δεν ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και πώς θα νιώθει ο κάθε πολίτης? Και όλοι παρακαλούμε να γίνει καλά ο αστυνομικός. Αλλά χρειαζόταν να χτυπηθεί ένας αστυνομικός για να γίνουν όλες αυτές οι δηλώσεις ότι θα κυνηγηθεί το οργανωμένο έγκλημα? Και μήπως το οργανωμένο έγκλημα ξεκίνησε να υπάρχει από προχθές που χτυπήθηκε ένας αστυνομικός? Τόσο καιρό που γίνονται δολοφονίες και γιγαντώνονται και γίνονται τέρατα αυτά τα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, και όταν τους προειδοποιούσαμε πριν από 2 χρόνια και 1,5 ότι συγκεκριμένων άτομων, κύριοι ηγείτε του κυκλώματος στην Πάφο, είναι ο αρχηγός, είναι αυτόν, είναι το άλλον, είχαν ένα σωρό στοιχεία στα χέρια του. Για τον έναν από τους δράστες είχαν και ένταλμα σύλληψη. Λόγω της γνωστής υπόθεσης χτυπήθηκε, έγινε απαγωγή κάποιου στη Λεμεσόν, κάπου εκεί στα χωριά Ύψωνα κτλ. Τον απήγαγαν, τον ξυλοφόρτωσαν, πήγαινε αυτός, τους κατονόμασε στην αστυνομία και μετά αυτοί, για να αποδείξουν ότι είμαστε δυνατοί, ασύλληπτοι και άτρωτοι, μετά από μερικές μέρες πήγαν έξω από το σπίτι του και γάζωσαν το σπίτι του με σφαίρες. Και παρέμεναν ασύλληπτοι εδώ και μήνες. Με αποτέλεσμα προχθές να χτυπήσουν τον αστυνομικό. Όταν είσαι ανίκανος ή όταν επιδεικνύεις έμμεσα ανοχή, ή όταν λες ελάτε να μου δώσετε πληροφορία που βρίσκεται, μα εγώ θα σου δώσω πληροφορία που βρίσκεται. Έχεις 5.000 αστυνομικούς, έχεις γραφείο συλλογής πληροφοριών, έχεις ΚΙΠ, έχεις περίπολα, έχεις ΜΑΔ, έχεις όλη αυτή την υποδομή, την οποία είναι δουλειά δική σου να κάνεις την έρευνα και την τεκμηρίωση και τον εντοπισμό. Και δεν τα κάνεις. Τώρα γέμισαν οι δρόμοι της Πάφου και γέμισαν οι δρόμοι της Λεμεσού αστυνομικούς για να τους βρουν και να τους συλλάβουν. Καλά έκαναν. Αν όμως αυτόν το έκαναν πριν 5 μήνες, όταν έγινε το άλλο επεισόδιο, δεν θα γινόταν αυτόν το επεισόδιο. Άρα, όταν τους λέει προσωπικά, για να μην το βάζω ούτε πληθυντικό ούτε τίποτα, βγήκα 10 φορές δημόσια και τους είπα ότι κύριε, το συγκεκριμένο άτομο, ο Ηλίας, ο Μούζος, κάνει Α, κάνει Β, κάνει Γ, κάνει Δ. Όταν ο Ηλίας, υπάρχουν οι καταγγελίες ότι έβγαλε το μάτι. Υπάρχει στην Πάφο ένας πολίτης που είναι με ένα μάτι. Παναγία, το άλλο του μάτι του το έβγαλαν με κοντάκι πιστολιού τα συγκεκριμένα άτομα. Το συγκεκριμένο άτομο. Όταν βγάζει μάτι με το κοντάκι του πιστολιού, όταν βάζουν βόμβες στην εισαγγελέα στο χωριό στην Έμπα, είναι εισαγγελέας εδώ στο επαρχιακό δικαστήριο της Πάφου. Κάποια στιγμή θα σου πυροβολήσουν και αστυνομικών. Κάποια στιγμή θα σου πυροβολήσουν και αθώον πολύ αυτόν. Και ενώ έχει ένταλμα σύλληψη, γιατί δεν το εκτέλεσε? Μα όλα αυτά, ο Ηλίας ο Μούζος τα έχει κάνει. Ο Ηλίας ο Μούζος είχε ένταλμα σύλληψη εναντίον του. Δεν τον συνελάμβανα για μακρόν χρονικό διάστημα. Γιατί δεν τον συλλάβαιναν, κύριε Δήμαρχε? Βγήκα, έκανα δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η αστυνομία είναι ανίκανη και πρέπει να το συλλάβει και άρφα και βήτα. Παίρνοντας και εγώ ρίσκο, με πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μου είπε τι είναι αυτά τα πράγματα που λες και τα λοιπά. Του λέω ναι, είναι πραγματικότητα αυτά τα πράγματα που λέω και έπρεπε να τα γνωρίζει. Σε 5 λεπτά ήρθε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πάφου, ο Ανδρέας Κουστούμης, ο οποίος τώρα είναι βοηθός αρχηγός, ήρθε στο γραφείο μου.
και του είπαν ναι, είναι ο τάδε άνθρωπος αυτόν και αυτόν. Είχα μιλήσει τότε και με τον Λάμπρον τον Θεμιστοκλέους που ήταν βοηθός αρχηγός. Και είπαν ναι, αυτός ο άνθρωπος αυτόν και αυτό συμβαίνει και έρχεται στην ΠΑΦ. Όχι, ζει στα κατεχόμενα, όχι, είναι εκτός κύπου. Κύριοι, εγώ είμαι ένας απλός δήμαρχος. Ούτε ιδιαίτερο δίκτυο πληροφόρησης έχω, ούτε τίποτα. Και σας λέω ότι έρχεται στην ΠΑΦ. Και εσείς μου λέτε ότι είναι εκτός Κύπρου. Μα πού ζείτε? Αποτέλεσμα, μετά από αυτές τις παρενέσεις μου, παρεμβάσεις μου, αυτά, τι έγινε? Μετά από 8 ή 10 μέρες το συνέλαβα. Εάν εκείνους τους 8-10 μήνες που ήταν ασύλληπτος έκανε μια δολοφονία, έκανε ένα πιστολίδι, κάτι, έκανε μια κακή ενέργεια, ποιος θα έφερε την ενέργεια? Μα είχαμε ένταλμα, προσπαθούσαμε να το βρούμε και δεν τον εντοπίζαμε. Και η εύκολη λύση είναι στα κατεχόμενα. Μόλις τους πεις στον τάδε, γιατί δεν το συλλαμβάνεται, ξέρεις δήμαρχε μου, οι πληροφορίες μας είναι στα κατεχόμενα. Τρομάρα του. Είναι στη Λεμεσόν, είναι στην Πάφο. Ούτε στα κατεχόμενα είναι, ούτε στο εξωτερικό. Μα τον συνέλαβαν, είπατε, τον Ηλία Μούζο, και μετά τι έγινε? Τον πήραν δικαστήριο και αθώθηκε. Υποτίθεται είχε εντάλματα για κάποια υπόθεση. Και τελικά αθώθηκε για αυτή την υπόθεση. Για τον λόγο ότι δεν πήραν επαρκή στοιχεία στα δικαστήρια. Άρα ρωτήσατε τους αστυνομικούς. Σας κάνουμε. Κατηγορούν τα δικαστήρια ότι μα εμείς κάναμε τη δουλειά μας, τον πήραμε εκεί και τον αθώωσα. Εσείς έχετε συναντηθεί με τον Μούζο ποτέ? Έχει τύχει να συναντηθείτε? Βέβαια. Όχι βέβαια. Επειδή ας πούμε φαίνεται ότι τον έχετε βάλει στην μπούκα και τα λέτε από εδώ από εκεί, σας έχει απειλήσει, σας έχει κάνει, γιατί φαίνεται ότι είναι, μου λέτε, έχει βγάλει το μάτι του ενός, κινεί τα νήματα. Φαίνεται, Παναγία μου και Χριστέ μου, να τριχιάσαμε δηλαδή. Ναι, πάρτε τηλέφωνο τώρα να σας τα επιβεβαιώσει ό,τι λέω. Όχι, δεν τα αφισβητώ για όνομα, δεν θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση. Για ποιο λόγο, ωραία, για ποιο λόγο δεν έχετε εισακουστεί και τον έχουν συλλάβει? Είναι θέμα ανικανότητας πρώτον? Είναι θέμα ότι του κάνουν πλάτες κάποιοι δεύτερο, ή φοβούνται τρίτο? Και τα τρία μάλιστα. Μάλιστα. Έχει και πλάτες, μισό λεπτό. Έχει και πλάτες δηλαδή με στην αστυνομία? Αυτή τη στιγμή στην Πάφων υπάρχει έναν από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. Αυτόν το κύκλωμα είναι μερικά αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο η πώληση των ναρκωτικών στους παθήτες, είναι και η πώληση ναρκωτικών στους χρήστες ναρκωτικών από τους τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο την ΠΑΦ. 1,5 εκατομμύριο τουρίστες, υπάρχει ένα ποσοστό των τουριστών οι οποίοι είναι χρήστες. Μάλιστα. Και έχουμε γίνει γνωστοί ως ΠΑΦος και η Αγία Νάπα, οφείλω να το πω, ότι είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση και η εξασφάλιση ναρκωτικών. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί οι τουρίστες που θέλουν να κάνουν τουρισμό επιλέγουν την Κύπρο, γιατί γνωρίζουν εκ των προτέρων, για παράδειγμα αν πάνε στην Αίγυπτο, κινδυνεύεις εκεί να σε πιάσουν με ένα γραμμάριο και να σε ρίξουν στις φυλακές. Στην Κύπρο, επειδή όχι μόνο δεν θα σε συλλάβουν, αλλά και η εμπορία γίνεται ανενόχλητη, πάρα πολλοί τουρίστες έρχονται στην Κύπρο, στην Πάφο, στην Αγία Νάπα και αλλού, γιατί έχουν εύκολη πρόσβαση στα ναρκωτικά. Έχει δημιουργηθεί μια τρομερή μεγάλη αγορά ναρκωτικών και η ΙΚΑΝ, αξιωματική της ΙΚΑΝ, κάνουν πλάτες σε πολλές περιπτώσεις, κάνουν πλάτες σε εμπόρους ναρκωτικών με τη δικαιολογία ότι αυτοί είναι μικροέμποροι και θα μας οδηγήσουν στους μεγάλους εμπόρους. Στο τέλος της ημέρας η ΙΚΑΝ όμως παίρνει μόνο το 2-3% από τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν στην Κύπρο, κάτω από το 3%. Μάλιστα. Εσείς τα υπόλοιπα είπατε... τα ναρκωτικά γίνεται κανονικά το εμπόριο, συναγελάζονται μαζί, βγαίνουν έξω, κάθονται στις καφετέριες μαζί με τους έμπορους των ναρκωτικών, η αξιωματική της αστυνομίας. Όταν πας στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου και τους πεις κύριε αυτό και αυτό συμβαίνει, ξέρετε, για τα ναρκωτικά είναι ξεχωριστή υπηρεσία, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, ούτε και δέχονται να μπούμε στα πόδια του. Άρα, πάρα πολλοί αστυνομικοί γνωρίζουν, αλλά επειδή δεν ανήκουν στην ΙΚΑΝ, βλέπουν με απάθεια το τι εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του. Καλά, κράτος εν κράτη είναι η ΙΚΑΝ. Βέβαια, ναι, είναι κράτος εν κράτη και συμβαίνουν περίεργα πράγματα με την ΙΚΑΝ. Δηλαδή? Στην Πάφο, τα τελευταία χρόνια ήταν πλήρως ανίκανοι οι ΙΚΑΝ, γι' αυτόν και μιλούν τα ναρκωτές. Με το που εφαρμόστησαν τα ναρκωτές, έμειναν εκτεθειμένοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα νέα παιδιά είναι χρήστες ναρκωτικών στην ΠΑΦ.
Τους υποδεικνύουμε και τους λέμε, κύριοι, σε δύο νυχτερινά κέντρα στην Αγίου Αντωνίου γίνεται πώληση ναρκωτικών. Το ξέρουν οι αστυνομικοί. Πάνε οι αστυνομικοί, κάθονται εκεί, πίνουν το ποτό τους για να κάνουν έλεγχο για τη μουσική, να κάνουν έλεγχο για άλλα πράγματα. Και ενώ μπροστά εκεί γίνεται το εμπόριο, δηλαδή 5 μέτρα παρά εκεί, 5 παρά εδώ, μέσα στο κέντρο γίνονται εμπόρια, γίνεται το εμπόριο ναρκωτικών, δεν ενοχλούνται κανένα. Όταν εγώ τους είπα πριν ένα χρόνο ότι στο έναν από αυτά τα δύο γίνεται εμπόριο ναρκωτικών, με πήραν και τηλέφωνο και, με ρωτούσαν και ήθελαν και συνάντηση μαζί μου. Από μέσα στην αστυνομία, από μέσα στην ΙΤΑΝ, είχαν διαρρεύσει ότι ήρθε εδώ ο δήμαρχος και λέει ότι κάνετε εμπόριο ναρκωτικών. Δεν έχουμε, είναι τόση μεγάλη η διαφθορά, τόση μεγάλη η ανικανότητα η οποία υπάρχει. Αποτέλεσμα, όταν ο άλλος στήσει έναν κύκλωμα και κάνει γύρους 8-10 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ικανός πλέον και να σκοτώσει, είναι ικανός να πληρώσει και πληρωμένους δολοφόνους να ξεκάνει. Γι' αυτό και στην Πάφο μέσα σε 3-4 μήνες μπήκα στις 4-5 βόμβες, και δεν υπονοώ την περίπτωση την δικιά μας, την δική μου, σε άλλα παιδιά τα οποία ήταν στο κύκλωμα και πουλούσαν ναρκωτικά. Όταν αυτοί επιχείρησαν να πάνε στο κύκλωμα ενός ανταγωνιστή μικρού Άραβα στην καταγωγή, αμέσως τους τοποθέτησε βόμβες ο συγκεκριμένος. Παιδιά, τι θα ακούσουμε. Ναι. Κύριε Φέδωνα, συγγνώμη τώρα. Σας ακούω με προσοχή, ευλαβική προσοχή. Μα όλα αυτά τα ξέρει καν. Θα μου πείτε, τα ξέρετε εσείς, δεν τα ξέρει καν. Αυτά τα οποία σας λέω είναι το έναν εικοστόν από αυτά που ξέρουν αυτοί. Μάλιστα. Δηλαδή εσείς ουσιαστικά μιλάτε για έμεση υπόθαλψη εγκληματικής δραστηριότητας. Το έχω πει δημόσια, ότι το να ισχυρίζεται ο αξιωματικός της ΙΚΑΝ ότι, ξέρετε, τα γνωρίζω αυτά, αλλά μιλώ μαζί τους και συναλλάσσομαι μαζί τους για να πάρω πληροφορίες για τους πιο μεγάλους, αυτόν είναι άμεση υπόθαλψη. Ποιος του έδωσε αυτήν την αρμοδιότητα να συναλλάσσεται με τους έμπορους δήθεν με το πρόσχημα ότι θα του δώσουν πληροφορίες για το μεγάλο ψάρι? Και κάθε 5-6 μήνες, κάθε κανένα χρόνο, βγαίνει και μια υπόθεση για να δικαιολογούν τις θέσεις τους, φροντίζουν να μαζεύουν πληροφορίες για να δικαιολογούν ότι, ορίστε κύριε, βγάλαμε μια υπόθεση 2-5, αλλά περνούν κι άλλες 105 ανενόχλητες. Αυτός είναι ο τρόπος και οι κανόνες του παιχνιδιού με τους οποίους παίζονται τα ναρκωτικά. Καλά κύριε Φέδωνα, δεν φοβάστε τώρα που τα λέτε όλα αυτά? Τώρα που χτυπήθηκε ο αστυνομικός, ακούσαμε, λέει, σήμερα στις εφημερίδες, άκουσα τα πρωτοσέλιδα, ότι εξαγγέλθηκε, λέει, εκστρατεία κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ναι, ναι. Καλά, πριν 6 μήνες δεν υπήρχε οργανωμένο έγκλημα? Ή οργανωμένο έγκλημα ξεκίνησε να υπάρχει από τη στιγμή που πυροβολήθηκε ένα αστυνομικό? Μακάρι ο αστυνομικό να γίνει καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά οργανωμένο έγκλημα δεν υπήρχε πριν 6 μήνες. Και γιατί τώρα που χτυπήθηκε ένα αστυνομικό, θυμηθήκαμε ότι θα χτυπήσουμε το οργανωμένο έγκλημα? Καλά, να σας απαντήσω. Ναι, ναι. Ο λόγος είναι ότι πλέον άρχισε η αστυνομία να γίνεται ρεζίλιν, ότι όταν χτυπιούνται πλέον και αστυνομικοί, πού θα πάμε να σταθούμε, σου λένε. Κινδυνεύουμε εμείς οι ίδιοι πλέον. Γιατί σήμερα χτυπήθηκε ένα αστυνομικό, αύριο θα χτυπηθεί αξιωματικό. Άρα τώρα θυμήθηκαν ότι θα κάνουμε ενέργειες κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Γέμισαν οι δρόμοι της Πάφου και της Λεμεσού αστυνομικούς και τους αναζητούν. Ο ένας από αυτούς που εμπλέκεται στην υπόθεση έχει ένταλμα σύλληψης εδώ και μήνες εναντίον. Γιατί δεν οργανώθηκε τιτάνια προσπάθεια να το συλλάβουν πριν 3-4 μήνες? Ξέρετε ότι αυτοί εμπλέκονται σε υπόθεση, έκαναν απαγωγή ατόμου στη Λεμεσόν, πήγαν και τον ξυλοφόρτωσαν, πήγαν, τους κατήγγειλαν και τους κατονόμασαν, δεν κατώθηκε δυνατόν να τους εντοπίσουν, έγιναν λίγες ενέργειες και μετά από λίγες μέρες πήγαν με καλάσνικοφ και του έριξαν ριβές πάνω στο σπίτι για να τους στείλουν το μήνυμα ότι, κύριε, όχι μόνο παρόλο που πήγες και μας κατάγγειλες, όχι μόνο δεν συλληφθήκαμε, εμείς είμαστε εδώ άτομα. Μα κύριε Φέδωνος, δεν φοβάστε τώρα που τα λέτε όλα αυτά? Αυτό είναι το ζήτημα.
Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μα τώρα τα βάζετε με αστυνομία, με τους πιο επικίνδυνους που καταζητούνται και είναι και οπλισμένοι και είναι και ελεύθεροι. Με το κύκλωμα εδώ πέρα, ναι. Στην Πάφο πίσω από το γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου πουλούν ναρκωτικά. Πήγατε, το είδατε εσείς με τα μάτια σας, κύριε Δήμαρχε. Πίσω από το γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου. Βλέπετε ότι δεν υπερφεύγω. Δεν σας λέω πίσω από ένα γυμνάσιο. Σας λέω συγκεκριμένο γυμνάσιο. Και δεν είμαι ανεύθυνος για να σας το λέω. Πίσω από το γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου γίνεται πώληση ναρκωτικών. Σε συγκεκριμένα δύο καταστήματα στην Αγίου Αντωνίου πουλούν ναρκωτικά. Το γνωρίζει η αστυνομία εδώ και καιρόν. Το γνωρίζει. Και η απάντηση είναι, μα αφού είναι παντού που πουλούν. Ωραία. Αφού είναι παντού. Στην πλατεία στο Μούτσαλο πουλούν ναρκωτικά. Σε συγκεκριμένο δρομάκι δίπλα από την Εκκλησία Αγίου Δημητρίου στην Ενορία Μουτσάλου, εκεί γίνεται η παράδοση και η παραλαβή ναρκωτικών. Μάλιστα. Δεν είμαστε καλά. Αυτά τα πράγματα τα ξέρουν. Αλλά είναι ανίκανοι. Φυσικά υπάρχει και η μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Και όταν λέω είναι ανίκανοι, για να μην μου πουν ότι μηδενίζω την αστυνομία, μηδενίζω τα πάντα κτλ. Οι ανίκανοι και οι διεφθαρμένοι μπορεί να είναι 500 από τις 5.000. Αλλά πάρα πολλοί ανίκανοι κρατούν θέσεις κλειδιά. Και ό,τι όση ζημιά σου κάνει ένας διεφθαρμένος, άλλη τόση ζημιά σου κάνει ένας ανίκανος σε μια θέση κλειδί. Παίρνουν την προαγωγή, παίρνουν τη θέση κλειδί και κλειδώνονται μέσα στα γραφεία. Και δεν βγαίνουν έξω να εμπνεύσουν τους αστυνομικούς να λάβουν δράση. Και να χτυπήσουν το έγκλημα. Μάλιστα. Η αστυνομική μετά σου λέει, όταν εμένα ο αξιωματικός είναι κλειδωμένος μέσα στο γραφείο, παίρνει τον παχουλό μισθό, δεν ασχολείται μαζί μου, δεν βγαίνει έξω μαζί μου. Εγώ γιατί να πάω να ρίξω κινδύνευ. Θα επιδιώξουμε να πάρουμε απαντήσεις για όλα αυτά και από την αστυνομία, γιατί είναι συγκλονιστικά αυτά που λέτε, κύριε. Δεν πρόκειται να πάρετε. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Μα τώρα, εσείς τώρα, επαναλαμβάνω εγώ και μου έρχονται και πολλά ερωτήματα ακροατών. Ότι δεν φοβάστε, δηλαδή, ότι καλά τα λέτε αν είναι έτσι, αλλά δεν φοβάστε. Ξέρετε πόσα ερωτήματα μου έχουν έρθει. Ότι ο άνθρωπος, με αφού τα λέει αυτά δημόσια, πάει. Έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Δεν φοβάστε, επαναλαμβάνω. Τι θέλετε, ωραία. Ακριβώς με αυτόν το δεν φοβόστε, δεν μιλάει κανένας σε αυτόν τον τόπο. Οι αστυνομικοί, ναι, μου έχουν εκμυστηρευτεί κάποιοι αστυνομικοί ότι ναι, φοβόμαστε. Ποιος ο λόγος εγώ να πάω να ρισκοκινδυνεύω? Η αλήθεια αυτή είναι, το έχω ακούσει και εγώ. Έχω οικογένεια, σιγά τώρα εγώ μην πάω μόνος μου. Έχω οικογένεια, ναι. Σιγά μην πάω να τρέχω εγώ. Τον κάθε εγκληματία. Αυτό το έχουμε ακούσει και εμείς, η αλήθεια είναι. Και δεν αισθάνονται ότι τους υποστηρίζουν κιόλας. Και από την άλλη, να γίνονται προαγωγές αναξιοκρατικά ή να γίνονται μετακινήσεις αναξιοκρατικά ή ξέρω εγώ να παίρνουν θέσεις κλειδιά ανίκανοι, οι οποίοι δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Άρα σου λέει γιατί να σου. Μα ο ένας να μην μιλήσει. Ο άλλος να μην μιλήσει. Θα λέω ότι είναι απίστευτο το επίπεδο ναρκωτικό στους νέους της ΠΑΦ. Απίστευτο. Στην Εμεσόνα, δηλαδή. Αυτό, για να μην μου πει κάποιος ότι το λέω έτσι αέρα πατέρα, είναι απίστευτο και μιλούν τα ναρκωτές. Όταν γίνονται 10 ναρκωτές στην ΠΑΦ και βρίσκονται τα 4 θετικά. Και εγώ δεν το πίστευα. Λέω μήπως πήγατε σε περιοχή που ήταν μόνο από αυτούς που τραβούσαν ψηλοί, γι' αυτό βρήκατε 4 θετικούς στους 10. Όχι, δήμαρχε στο δρόμο, σε μπλόκο στο δρόμο που τους παίρναμε εντελώς τυχαία. Και όταν κάνουν 10 ναρκωτές και βρίσκουν 4 θετικά, ή κάνουν 10 και βρίσκουν 3 ή 2 θετικά, αντιλαμβάνεστε γιατί ποσοστά μιλούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δήμαρχε. Να είστε καλά, καλή δύναμη και προσέχετε. Καλημέρα. Να είστε καλά.